Με την Κωνσταντίνα, η συνεργασία μας στο πλαίσιο της επαγγελματικής σπουδής ξεκίνησε με έναν αυξημένο βαθμό δυσκολίας, καθώς από την πρώτη κιόλας μέρα και για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα χρειάστηκε να εργαστούμε εξ αποστάσεως. Παρά τα αυτά, ο άξονας μελέτης μας ήταν συγκεκριμένος εξ αρχής. Μας απασχόλησε η σχέση της μουσικής με το σώμα, την κίνηση, σε όλες τις πιθανές της διαστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, για κάποια περίοδο ασχοληθήκαμε με τους τρόπους που μπορούμε να ερμηνεύσουμε κινητικά τα οπτικά στοιχεία μιας παρτιτούρας, τα σχήματα δηλαδή που συναντάμε σε αυτήν, πώς θα μπορούσα για παράδειγμα να αποδώσω με το σώμα μου το κλειδί του σολ, το μετρικό οπλισμό, τα διάφορα τονικά ύψη. Επεκταθήκαμε ακόμη και στους τρόπους που είναι δυνατόν να συσχετίσουμε την παραγωγή ήχου και κίνησης από το σώμα και πώς τελικά αυτό λειτουργεί ταυτοχρόνως σε δύο επίπεδα, το οπτικό και το ακουστικό. Αυτό που εκτίμησα στην διαδικασία ήταν το γεγονός πως πάντα λειτουργούσε ως ανοιχτό πεδίο συζήτησης. Είχαμε ελευθερία να δοκιμάσουμε και να προτείνουμε προσεγγίσεις. Αυτή η μέθοδος εργασίας και επικοινωνίας απέδιδε και κατ' επέκταση ένα ευρύ φάσμα ερμηνεών που προσωπικά διεύρυνε το μουσικοκινητικό μου λεξιλόγιο, όπως και τους τρόπους που επιλέγω να συσχετιστώ με ένα μουσικό κομμάτι πλέον. Ουσιαστικά η πρόκληση έγκυται στην προσπάθειά μας να μην περιοριζόμαστε στην ερμηνεία μιας πρώτης ανάγνωσης, ακρόασης ενός μουσικού κομματιού πιθανώς επηρεασμένο και από προσλαμβάνουσες ή κριτήρια διαμορφωμένα από προσωπικό βίωμα. Προσπαθήσαμε να επεκτείνουμε την ικανότητα αντίληψης και συσχετισμού με την μουσική, αλλά και να δημιουργήσουμε και μια ευρεία δημιουργική παλέτα με μέσα και μεθόδους που καθιστούν την χορευτική μας παιδεία κάθε άλλο παρά μονοδιάστατη. Είμαι ευγνώμων στην Κωνσταντίνα, καθώς από την αρχή δημιούργησε χώρο για εμάς να προσεγγίσουμε το αντικείμενο σπουδής με ανοιχτό μυαλό, αλλά και ένα αίσθημα ασφάλειας ώστε να είμαστε οι ευάλωτοι και ειλικρινείς εαυτοί μας μέσα στην διαδικασία.